Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να είμαι πολύ ευτυχής από τη σημερινή σας τοποθέτηση, διότι τουλάχιστον έχουμε περάσει σε ένα διαφορετικό στάδιο. Από ψεύτης έγινε αδιάβαστος. Κάτι είναι και αυτό. Από το να είναι κανείς ψεύτης και μάθεται κατά εξακολούθηση, καλύτερα να είναι αδιάβαστος. Πάμε όμως να δούμε ποιος είναι ο διαβασμένος και ποιος ο αδιάβαστος. Τι πάθατε τώρα, γιατί φωνάζετε, τι είπα και φωνάζετε ντροπή. Τι έχετε πάθει σήμερα, είσαστε λίγο ανήσυχοι, βλέπω. Είναι ανήσυχοι εκατέρωθεν, κύριε αλήθεια Πρόεδρε. Είναι αυτό, κύριε η Πρόεδρε. Η κυρία Βαγενά θα ξεκουραστεί τώρα. Αλήθεια, αλήθεια. Έρχομαι λοιπόν να απαντήσω ένα-ένα στις αιτιάσεις του Πρωθυπουργού. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μητσοτάκη, ξεκινήσατε την παρέμβασή σας κάνοντάς μου κριτική για τον αριθμό των ερωτήσεων, των επικαίρων ερωτήσεων, τις οποίες απάντησε ως Πρωθυπουργός. Και κάνατε και ένα εφιολόγημα για το 3%. Υποβλήθηκαν πράγματι 319 ερωτήσεις. Αλλά ερωτήσεις από αρχηγούς κομμάτων υποβλήθηκαν μόνο 15 4,5 χρόνια που ήμουν Πρωθυπουργός. Απάντησα στις 8, πάνω από 60%. Και βεβαίως απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, σε όλες τις ερωτήσεις που μου θέσατε εσείς ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να έχετε παράπονο, με τη μόνη διαφορά ότι είχατε μία μονομανία. Νομίζω τρεις φορές μου κάνατε ερώτηση και τις τρεις φορές για τα ζητήματα της τάξης, του νόμου και της ασφάλειας. Μόνο που από ό,τι βλέπω σήμερα έχετε μια διαφορετική, έχετε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τον νόμο και για την τάξη. Διότι εμείς είμαστε με τον νόμο και με την τάξη και στους μπαχαλάκηδες με τη Μολότοφ, αλλά και στους μπαχαλάκηδες του οικονομικού εγκλήματος, αυτούς που εσείς αθώνετε. Αντιθέτως λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ήδη εσείς έχω την αίσθηση, και να απαντήσω και σε αυτό, γιατί λοιπόν 319 ερωτήσεις, 15 αρχηγοί των κομμάτων, οι υπόλοιπες, εντάξει τώρα, 217 από αυτές κατέθεσε ένας βουλευτής μόνο. Ένας, ποιος Νικολόπουλος. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και εσείς είστε Πρωθυπουργός σήμερα, φαντάζομαι δεν είναι τόσο εύκολο να έρχεστε κάθε Παρασκευή να απαντάτε σε έναν βουλευτή. Όπως επίσης φαντάζομαι κάνετε και τώρα, διότι έχουν υποβληθεί 18 συνολικά ερωτήσεις όσο είστε Πρωθυπουργός. Από αυτές 14 υποβλήθηκαν από αρχηγούς κοινοβουλευτικών ομάδων. Από τις 14 συζητήθηκαν μόνο οι 3. Πιο κάτω από το 3% είστε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ήδη στους 4 μήνες που κυβερνάτε. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τα εφιολογήματα. Πάμε τώρα στην ουσία. Θελήσατε να ξεπεράσετε και τα 3 κρίσιμα ζητήματα και τα 3 κέρια ερωτήματα. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και έρχομαι σε ένα προς ένα. Σπαταλήσατε το μεγαλύτερο χρόνο της τοποθέτησής σας να μας εξηγείτε με σχηντηλό τρόπο και με ενοχικό τρόπο ότι δήθεν αυτή η σκανδαλώδης ρύθμιση που φέρατε για την αποδέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των εγκληματιών του οικονομικού εγκλήματος είναι μια κακή ερμηνεία, είναι μια ψευδής εικόνα την οποία έχουμε διαπιστώσει εμείς και τι κρίμα καμιά φορά και αυτοί οι δημοσιογράφοι κάνουν λάθη. Κάνουν λάθη και αυτοί οι δημοσιογράφοι. Και πράγματι θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν πω στην ουσία, αφού κάνουν λάθη, γιατί στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Γεραπετρίτης στους Financial Times για να έρθουν και να ανακαλέσουν, δεν είδαμε να ανακαλούν. Γιατί ένα τόσο σοβαρό έντυπο, έτσι εφόσον υπέπεσε σε ένα λάθος, μας είπατε κι εσείς, μπορεί να υποπέσει κανείς σε λάθος, ακόμα και ένα δημοσιογράφος, γιατί δεν επανόρθωσε. Κάνατε επιστολή με τα ίδια επιχειρήματα που μας είπατε εδώ στη Βουλή, περί δήθεν μεταβατικότητας της διατάξεως και εγώ είμαι αδιάβαστος, και δεν είδα να επανορθώνουνε. Και θέλω να σας πω γιατί δεν επανόρθωσαν. Γιατί από την αρχή μέχρι το τέλος, σε όλα όσα έγραψαν, ήταν ακριβής. Και μη σπεύσετε τώρα αυτές τις ανοησίες που άκουσα από κάποιους βουλευτές σας. Νομίζω και η Διαβούλτευση το είπε ότι η Financial Times είναι όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια. Ναι, και η Διαβούλτευση, ξέρετε, στην Κουμουνδούρου πηγαίνουμε στο καφενείο με τους Financial Times στην τσέπη.
Και λέμε ένα στον άλλο σύντροφο, μήπως έχει τους Financial Times να δούμε τι γράφει το κόμμα σήμερα. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Λοιπόν, η μεταβατικότητα για την οποία επικαλεστήκατε. Προφανώς και το είδαμε. Ποια μεταβατικότητα? Πρόκειται για ψεύτο μεταβατική διάταξη. Διότι η αρχή έχει 3 μήνες προθεσμία για ποιο πράγμα? Για να αποστείλει τους φακέλους των υποθέσεων στο αρμόδιο δικαστικό όργανο, το οποίο τι ευθύνη έχει? Απλά και μόνο να επικυρώσει ή μη την υπέρβαση των χρονικών ορίων που εσείς δια νόμου έχετε θέσει. Το μόνο λοιπόν που θα κάνει το αρμόδιο δικαστικό όργανο είναι να κρίνει αν πέρασε ή όχι το 18μηνο. Τώρα μας δουλεύετε, αυτό είναι μεταβατική διάταξη? Άρα, ήδη από προχθές, για μια σειρά από υποθέσεις, κρίσιμες υποθέσεις, υπολογίζονται 1,2 δις. Το διαψεύδετε ότι είναι τόσο? Πείτε εσείς τι στοιχεία έχετε. Για μια σειρά από υποθέσεις έχει λήξει το χρονικό όριο της δέσμευσης και έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της διάταξης και είναι δυνατή η αποστολή από την αρχή οποιοδήποτε φακέλο έχει παρέλθει το 18μηνο στο αρμόδιο δικαστικό όργανο, μόνο και μόνο για να αναγνωρίσει το γεγονός της παρέλευσης του χρόνου των 18 μηνών. Μόνο αυτό έχει να κάνει. Ποιος κοροϊδεύεται? Εντάξει, μας λέτε αδιάβαστος, μου λέτε δεν ξέρουμε και γράμματα να διαβάζουμε τώρα. Στείνεται λοιπόν εδώ μια υπόθεση σκανδαλώδη και το μόνο που έχετε να πείτε στη Βουλή είναι ότι έχει 3 μήνες προθεσμία για να δει το αρμόδιο δικαστικό όργανο αν έχουν περάσει οι 18 μήνες. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο στείλατε επιστολή και δεν σας απαντήσανε και δεν διορθώσανε και δεν ανακαλέσανε. Και εν διάφορη περιπτώσει, στην δεύτερη ομιλία σας, πείτε μου σας παρακαλώ το εξής. Είναι ή δεν είναι 1,2 δις? Είναι ή δεν είναι? Υπάρχουν περιπτώσεις σκανδαλωδών υπεξαιρέσεων συγκεκριμένων προσώπων που τώρα με αφορμή το γεγονός ότι καθυστερούν δικαστικά υποθέσεις τους θα αποδεσμεύσουν τα χρήματά τους και μετά μην τον είδατε τον Παναγή? Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό? Αυτό είναι που σας ρώτησα. Πάμε παρακάτω. Μιλήσατε, κάνατε μια παρέμβαση σε σχέση με το ότι επί των ημερών μας δήθεν χειροτέρευσαν οι δείχτες της διαφθοράς για τη χώρα. Εντάξει, τι να σας πω, εγώ θα ήθελα μονάχα στο σημείο αυτό να καταθέσω στα πρακτικά το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. 3 Σεπτεμβρίου 2019, δική σας κυβέρνηση, που βγάζει την εξής ανακοίνωση. Σήμερα δημοσιεύτηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, την FAT, Financial Action Task Force, στο διαδικτυακό τόπο της FAT, η οποία και αποτυπώνει... Τι ακριβώς θέλετε? Τι ακριβώς θέλετε? Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, τι ακριβώς θέλετε? Κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο. Πάμε στο καφενείο της Βουλής να σας πω αν θέλετε. Αν είσαστε περίεργος για το πώς προφέρετε, δεν προφέρετε Κολάμπια, TAT προφέρετε. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας όμως, γιατί σας συμπαθώ κιόλας εσάς ιδιαίτερα. Είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά θα σας επαναλάβω, τι ακριβώς θέλετε, πείτε μου. Πάμε, προχωρούμε. Financial Action Task Force. Είναι ο διαδικτυακός της τόπος και αποτυπώνει την βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και λέει λοιπόν το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την ελόγω έκθεση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό κανονική παρακολούθηση με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Η εν λόγω κατάταξη, λέτε εσείς, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας
που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε. Το καταθέτω. Άρα λοιπόν, όταν εσείς οι ίδιοι και οι δικές σας υπηρεσίες, και σωστά κάνετε, διότι η χώρα πρέπει να έχει συνέχεια, εσείς οι ίδιοι έρχεστε να αξιοποιήσετε για τη διεθνή εικόνα της χώρας την προσπάθεια που έγινε αυτά τα 4,5 χρόνια κατά της διαφθοράς. Είναι άδικο για τη χώρα να έρχεστε εδώ και για μικροκομματικούς λόγους να λέτε κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας δεν το πιστεύει και κανείς Έλληνας. Διότι όλοι γνωρίζουν γιατί η χώρα μπήκε σε κρίση. Όλοι γνωρίζουν γιατί χρεοκοπήσαμε. Όλοι γνωρίζουν ότι η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν μια από τις σοβαρότερες παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος και μια από τις σοβαρότερες αιτίες της κρίσης. Πάμε τώρα στην ουσία των επιχειρημάτων σας σε σχέση με το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μας κατηγορήσατε ότι με τη μεταρρύθμιση για τους ποινικούς κώδικες κάναμε πλημέλημα τη δωροδοκία και μας εγκάλεσαν η Γκρεκό και ο ΣΑ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η Γκρεκό, που είναι σκέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν αυτό που ενθάρρυνε με έκθεσή της την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό των ποινικών κωδίκων και στον εξυγχρονισμό των ποινών. Θέλω να το καταθέσω στα πρακτικά απλά για να το έχετε υπόψη σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, χωρίς να διαθέτει σκελετούς στην ντουλάπα του, έφερε απενεχοποιημένα εις πέρας τη μεταρρύθμιση στον χώρο της ποινικής δικαιοσύνης με την ψήφιση αυτών των κωδίκων, μια κορυφαία μεταρρύθμιση. Την αποκαλέσατε και εσείς κορυφαία μεταρρύθμιση. Ο κύριος Τσιάρας, σε δήλωσή του, είπε ένα σπουδαίο εγχείρημα οι νέοι ποινικοί κώδικες. Αυτό είπε ο κύριος Τσιάρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έφερε εις πέρας αυτή τη μεταρρύθμιση. Αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Τσιάρας. Στελέχοι σας, που σήμερα κάθονται στα κυβερνητικά έδρανα, τότε ήταν βουλευτές άλλων κομμάτων. Του ποταμιού, για παράδειγμα. Υπερψήφισαν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, για τον οποίο μπορεί κανείς να πει πολλά, αλλά το τελευταίο μπορεί να πει ότι ήταν φίλος και υποστηριχτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπεραμύνθηκε από αυτό εδώ το βήμα αυτής της μεγάλης και γενναίας μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας και την χαιρέτησε. Και βεβαίως για τη μεταρρύθμιση αυτή εργάστηκε μια ειδική νομοπαρουσιαστική επιτροπή για διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών. Και τα μέλη της. Ήταν νομικές σχολές, ενώσεις δικαστών, δικηγορικοί σύλλογοι, ακαδημαϊκοί διακεκριμένου κύρους. Τους ίδιους ανθρώπους, είναι αλήθεια, κρατήσατε κι εσείς ως κορμό της Επιτροπής. Οι παρατηρήσεις λοιπόν της Γκρεκό και του ΟΣΑ, για τις οποίες κάνατε αναφορά, εγέρθηκαν μόνο μετά από μία ανακοίνωση της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδας. Και τι έκαναν, έθεσαν την ανάγκη να επανεξεταστεί το αν η χώρα ανταποκρίνεται στα διεθνή στάνταρς για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αγωνία που εγώ θα έλεγα για μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση ήταν λογική. Μπροστά στην αλλαγή, αυτή την ευρεία αλλαγή της ποινικής νομοθεσίας, η οποία ωστόσο ερχόταν αυτή η αγωνία, το είπα πριν, σε αντίθεση με την ίδια τη διαρκή επιμονή του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξορθολογήσουμε τις ποινές. Σας εξήγησα λοιπόν εμείς πριν στην πρωτομιλία μου, δεν θα καθυστερήσω στη δευτερομιλία, το τι ακριβώς κάναμε. Ότι φέραμε ειλικρινείς ποινές, δηλαδή ποινές που εκτείονται, και έξυπνες ποινές, δηλαδή ποινές που συνδυάζονται με κίνητρα για την επιστροφή των κλεμμένων. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο με την τοποθέτησή σας εθίξατε. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την αναδρομική εφαρμογή, δήθεν του άρθρου 86. Έρχεστε και λέτε ότι συμφωνείτε μαζί μας σε ό,τι αφορά την ομολογία, ότι είναι δεδομένη η ομολογία, ότι η ομολογία λέει, και αυτό είναι ένα βήμα θετικό, αν κατάλαβα καλά, γιατί μπορεί να μην κατάλαβα καλά, ότι συμφωνείτε μαζί μας ότι η δωροδοκία δεν είναι κατά τα καθήκοντα, αλλά είναι επευκαιρία αυτού. Συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε? Α, δεν συμφωνείτε.
Α, δεν κατάλαβα καλά. Παρακαλώ, διευκρινίστε το. Συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε με αυτό? Διότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Αυτό το οποίο σας ρωτούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι: η δωροδοκία ενός υπουργού είναι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του? Δηλαδή, επέρχεται η αποσβεστική προθεσμία με βάση το άρθρο 86, αν υπάρξει η στενή αυτή χρονική, το στενό αυτό χρονικό όριο το οποίο προβλέπει το άρθρο 86, ή αν γίνουν εκλογές και έχουμε δύο συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, ή είναι κατά την επευκαιρία των καθηκόντων? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι είπατε ότι υπάρχει νομολογία από αυτού. Εάν, ποια είναι αυτή η νομολογία? Θέλω τη γνώμη σας. Και θέλω τη γνώμη σας. Είναι χρήσιμο το θέμα. Έχουμε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μεθαύριο. Οφείλει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει. Διότι αν θεωρείτε ότι είναι δεδομένο και άρα είναι υπερβολή να το βάλουμε και στο Σύνταγμα ως διευκρινιστική διάσταξη, αυτό είναι μια άλλη τοποθέτηση, την οποία θέλω να την ακούσω από εσάς. Αν θεωρείτε ότι η νομολογία είναι δεδομένη, αλλά είναι νομολογία η οποία λέει. Έχετε λάθος εδώ. Γιατί. Έχετε λάθος εδώ. Έχουμε απόφαση δικαστήριο, έχετε λάθος εδώ. Αλλά είναι μια σύνθεση που θα την κάνουμε και μεθαύριο κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση. Άρα λοιπόν εδώ, εσείς έρχεστε να υπερασπιστείτε την άποψη η οποία λέει ότι είναι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων το να δωροδοκείται ένας υπουργός. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας πω τίποτα άλλο αν είναι αυτό. Σας παραδίδω στη χλέβη του ελληνικού λαού και των ίδιων των πολιτών που ψήφισαν το κόμμα σας στις τελευταίες εκλογές. Διότι σε αυτό το ζήτημα, πιστέψτε με, δεν θα βρείτε ούτε έναν Έλληνα πολίτη να υπερασπίζεται αυτή την άποψη. Είπατε επίσης, δώστε μου 3 λεπτά μόνο κύριε Πρόεδρε, ότι μιλήσατε για το ζήτημα της δωροδοκίας και της δωροληψίας. Ότι εμείς με τον ποινικό κώδικα κάναμε επιοικέστερη τη δωροδοκία που προέρχεται από έναν απλό πολίτη σε σχέση με την δωροληψία υπαλλήλου και πολιτικού. Και πράγματι είναι έτσι, το κάναμε. Το κάναμε καθ' υπόδειξη της Επιτροπής, την οποία λέτε κι εσείς ότι εμπιστεύεστε. Είναι κάτι που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αφού βεβαίως από τους πολιτικούς και από τους υπαλλήλους η πολιτεία πρέπει να περισσμένει περισσότερα. Έτσι λοιπόν η βαριά δωροληψία από απλό υπάλληλο και κάθε είδους δωροδοκία και δωροληψία στην οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα παρέμειναν κακουργήματα. Κατά τα λοιπά πράγματι καταργήθηκε όμως ο δρακόντιος και αναποτελεσματικός για την καταστολή της διαφθοράς νόμος περί καταχραστών του δημοσίου. Γιατί? Διότι το κοινό αίσθημα και η κοινή γνώμη, θα θυμάστε την υπόθεση της καθαρίστριας. Θα το θυμάστε αυτό. Το κοινό αίσθημα λοιπόν, και πιστεύω και όλου του πολιτικού κόσμου και της κοινή γνώμη, είναι ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα διαφθοράς στα 70 χρόνια της εφαρμογής του. Είναι λοιπόν η κατάργησή του που οδηγεί σήμερα, είναι η κατάργησή του μάλλον με ερωτηματικό, που οδηγεί σήμερα ορισμένες πράξεις σε παραγραφή. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Σε παραγραφή οδηγούνται αυτές οι πράξεις, γιατί δυστυχώς δικάζονται από τα ελληνικά δικαστήρια μετά από 14 και 15 χρόνια. Οφείλεται λοιπόν στη βασική διατήρηση στο λεγόμενο δικαστικό λιβάνισμα των υποθέσεων επί πολλά έτη, υποθέσεων ποινικών αρχαιολογικών μνημείων. Και έρχομαι λοιπόν και κλείνω για να μην μακρηγορήσω. Το βασικό ερώτημα το οποίο σας έθεσα κύριε Μητσοτάκη και ελπίζω να το απαντήσετε στην δευτερολογία σας είναι για ποιους και ποια ποσά αποδεσμεύετε και προχωρήσατε σε αυτή την νομοθετική τροπολογία πρώτον. Δεύτερον, για ποιο λόγο είσαστε εσείς αυτοί οι οποίοι έρχεστε να διευκολύνετε τα τραπεζικά στελέχη, όταν πολύ καλά γνωρίζετε ότι εμείς προχωρήσαμε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην υπάρχει η λεγόμενη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δίωξης πάνω από τα τραπεζικά στελέχη τα οποία προχωρούν και θέλουν να προχωρήσουν ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις. Το νομοθετήσαμε εμείς σε συμφωνία με τους θεσμούς, άρα το επιχείρημά σας το κάνετε γι' αυτό είναι, επιτρέψτε μου, το λιγότερο αστείο. Και τέλος, για ποιο λόγο
δεν αποδέχεστε να ψηφίσουμε μαζί αυτή την ερμηνευτική διάταξη για το άρθρο 86 που θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Η άποψη σε ό,τι αφορά το ζήτημα των υποθέσεων που έχουν μπει στο αρχείο για υποθέσεις διώξεως τραπεζικών στελεχών είναι μια άποψη έολη. Διότι τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας δεν έχουν μπει στο αρχείο. Τα θαλασσοδάνεια σε μέσα ενημέρωσης και εφημερίδες δεν έχουν τεθεί στο αρχείο. Και άρα λοιπόν με αυτό το οποίο νομοθετήσατε, αυτό το οποίο πραγματικά επιδιώκετε είναι για αυτές τις κρίσιμες για το πολιτικό σύστημα υποθέσεις να δημιουργήσετε όρους ασυλία για τα τραπεζικά στελέχη τα οποία διώκονται. Και τελευταίο και κλείνω. Είπατε ότι δεν θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε γενναίες αναδιαρθρώσεις αν δεν δώσουμε ασυλία στα τραπεζικά στελέχη. Ποιες είναι αυτές οι γενναίες αναδιαρθρώσεις που έχετε στο μυαλό σας και οι οποίες πιθανόν να εμποδιστούν? Μήπως τελικά στο μυαλό σας, εκτός από αυτά που είπα εγώ πριν για τα θαλασσοδάνεια, έχετε και την υπόθεση της Fortnet, αυτή τη μεγάλη και γενναία αναδιάρθρωση που ο φίλος σας και υποστηρικτής σας και χορηγός σας επιχειρηματίας έρχεται να πάρει μία επιχείρηση με ένα κούρεμα πάνω από 90% των χρεών του που δεν θα μπορούσε να δει κανένας επιχειρηματίας, καμία υγιής επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, όσο και αν προστατεύατε τους τραπεζίτες. Αν λοιπόν αυτός είναι ένας από τους λόγους, όχι ο κύριος, που προχωρείτε σε αυτή τη διαδικασία, και πάλι πιστεύω ότι δυστυχώς για σας σήμερα σας πιάσαμε για άλλη μια φορά, όπως λέει ο λαός μας, με τη γίδα στην πλάτη. Τα επιχειρήματά σας λοιπόν είναι έολα, τα επιχειρήματά σας είναι φτωχά. Ο ελληνικός λαός νομίζω έχει πλήρως κατανοήσει ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο σας εγκαλούμε, γιατί σας εγκαλεί η διεθνής δημοσιογραφική κοινότητα και γιατί με όλα όσα κάνετε δημιουργείτε ένα στίγμα της χώρας στο εξωτερικό. Και με αυτό το στίγμα, να ξέρετε, ούτε επενδυτές θα μπορέσετε να προσελκύσετε. Διότι οι επενδυτές έρχονται σε μια χώρα η οποία έχει νόμους, όχι σε μια χώρα που έχει ασυδοσία, όχι σε μια χώρα που οι διαπραγματεύσεις γίνονται πίσω από τη σκηνή και οι ανταλλαγές γίνονται κάτω από το χαλί. Αυτό ήταν που οδήγησε τη χώρα στην κρίση, αυτή η λογική και αυτή η νοοτροπία, την οποία εσείς σήμερα δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, επαναφέρετε και δεν έχετε ούτε ένα επιχείρημα προκειμένου να δικαιολογηθείτε.